εξαιτίας της ανάλγητης ολίγης της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαράς Βενιζέλου και των μέτρων εξόντωσης που εφάρμοσαν όλα αυτά τα χρόνια και κατάφεραν να περιθωριοποιήσουν εκατομμύρια Έλληνες, να δημιουργήσουν εκατομμύρια άνεργους, να δημιουργήσουν εκατομμύρια φτωχούς και πένιτες, που έφτασαν σε τέτοιο σημείο απόγνωσης που κατέληξαν στην εσχάτη λύση της αυτοκτονίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες υποχρεώθηκαν να συνδευτούν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το 2013 από τους 9.000 γιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι 3.000 είχαν φύγει, είχαν πάει στο εξωτερικό. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι πάνω από 16.000 γιατρούς. Αποτέλεσμα αυτής της σκληρής μνημονιακής πολιτικής Σαμαρά και Βενιζέλου, το νοσοκομείο μας κοντεύει να κλείσει. Τι να πούμε για τα εξωτερικά ιατρία, για τα αγροτικά ιατρία, που έχουν κλείσει και δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ανασφάλειες στους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα σε αυτούς της τρίτης ηλικίας. Η Ελλάδα κατάτησε μια χώρα που οι κάτοικοι της μεταναστεύουν. Γυρίσαμε πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Σε αυτή τη μάχη συγκρούνται δύο κόσμοι. Από τη μια μεριά ο παλιός κόσμος της διαπλοκής, των πατριοκάπηλων πατριωτών, των λαμογιών, των καρικλοκέντρων της εξουσίας με οποιοδήποτε κόστος, των οσφιοκαμπτών, των γιες μεν και όλων αυτών που εξυπηρέτησαν και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα και τους ντόπιους φίλους τους.